παλιότερα μιλάγαμε και για τον πόλεμο στη Συρία, στην Ελλάδα, ενώ τα ΜΜΕ και στην Ευρώπη. Θα θυμάστε που ήταν τις κατεστραμμένες πόλεις, τον κόσμο να φεύγει, τα ερυπωμένα κτίρια κτλ. Τα αεροπλάνα βομβαρδίζουν, τα παιδάκια που είναι σκοτωμένα. Τώρα δεν τα λέμε αυτά. Γιατί άλλαξε από τον Μάρτιο του 2016, είχε αλλάξει από πιο νωρίς, η αποφάση είχε πάρθει από πιο νωρίς, η πολιτική αντιμετώπιση του προσφυγικού από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λέμε τώρα, αλλά δεν λέγαμε και προηγουμένως επίσης για το βούνο του. Μπορεί να το λέμε για εδώ στην Ελλάδα. Εννοώ τα ΜΜΕ, έτσι, τα μεγάλα, τα κόμματα, η κυβέρνηση εδώ ελληνική, δεν αναφέρεται στο βούνο του, παρά μόνο για να πει τη ζημιά που έχει γίνει εδώ. Και βεβαίως οι κυβερνήσεις λένε ότι δεν γίνεται αλλιώς, εμείς λέμε γίνεται. Αλλά δεν ξεχνάνε επίσης να πούνε ότι εκτός από την Ελλάδα, πριν από την Ελλάδα, τις προηγούμενες δεκαετίες, το βούνο του είχε μπουκάρει σε χώρες όπως το Μπαγκλαντές, όπως το Πακιστάν, όπως χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου, από τις οποίες εξαναγκάστηκαν να φύγουν κάτι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια άνθρωποι. Γιατί λοιπόν δεν αναφέρονται αυτά, ιδιαίτερα μετά το 2016. Γιατί στην οικονομική κρίση που βιώνεται με διαφορετικούς ρυθμούς στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κεφάλαιο έχει αποφασίσει ότι χρειάζεται ένα συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων κακοπληρωμένων, προσφύγων, με ικανότητες εξειδικευμένων, το οποίο το κάλυψε προς το παρόν. Και το κάλυψε με 1.000.000 πρόσφυγες από τη Συρία, κυρίως, και δευτερεύοντες με άλλες εθνικότητες, και έκλεισαν τα σύνορα. Αυτός νομίζω ότι είναι ο λόγος που έχουμε σταματήσει να πούμε για τον πόλεμο, έχουμε σταματήσει εδώ και καιρό να πούμε για τον βούνο του που ισοπεδώνει άλλες χώρες, διότι βεβαίως εκεί οι μετανάστες, τρεις χειρότερα, είναι όλοι χωρίς καρδιά και πρέπει να τους ανασκοροποιήσουμε. Περνάει καλά η Ευρωπαϊκή Εργατική Τάξη και η Ελληνική? Όχι βέβαια. Δηλαδή το γερμανικό κεφάλαιο, που έχει ρυθμούς ανάπτυξης αρκετά μεγάλους, οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν σημαίνουν ότι εκεί περνάνε καλύτερα, και η απόδειξη είναι το αποτέλεσμα των σημερινών γερμανικών εκλογών. Διότι έχουν εφαρμοστεί και εκεί, όχι το ίδιο σκληρά, αλλά έχουν εφαρμοστεί και εκεί προγράμματα λιτότητας, και το ζήτημα με τους πρόσφυγες είναι πώς να κάνουν πιο ευέλικτη και ελαστική και την εργασία των Γερμανών. Και βεβαίως το ξέρουμε από πρώτο χέρι ότι δεν περνάει καλά και η ελληνική εργατική τάξη. Ευτυχώς η Χρυσή Αυγή ακόμα δεν είναι στο 2014. Αλλά έχουν υπάρξει και ένα κίνημα, έχει υπάρξει και δολοφονίες, έχουν υπάρξει και διάφορα πράγματα, και ακόμα αγωνιζόμαστε να μην ανέβει η Χρυσή Αυγή, ακριβώς επειδή το υποβαθρό είναι αυτό. Είναι η κρίση και η αντιμετώπιση η συγκεκριμένη που το κεφάλαιο έχει απέναντι στην κρίση. Έτσι λοιπόν, για τους πρόσφυγες και για τους μετανάστες, αλλά και για τους πρόσφυγες πλέον, έχουμε όλα αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, τις συμφωνίες με την Τουρκία, το Αφγανιστάν, τις χρηματοδοτήσεις των συμφωνιών της Λιβύης κτλ. Με στόχο την αποτροπή. Την αποτροπή εισόδου. Αφού πήραμε αυτό που χρειαζόμαστε, τελειώσαμε και βλέπουμε τι θα γίνει μετά. Εμείς τώρα, εμείς, κόσμος, και εκεί θέλω να επικεντρώσω, τι κάνουμε? Θα σας θυμίσω μια έρευνα της Public Issue του 2016, όταν το προσφυγικό ήταν στα φόρτε του και όταν η Μέρκελ ήταν ακόμα καλή σε πάρα πολλά εισαγωγικά, όπου αποδείχθηκε σε αυτή την έρευνα ότι περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι εδώ στην Ελλάδα βοηθήσανε έμπρακτα τους πρόσφυγες. Επίσης, το 60% τότε έλεγε ανοιχτά σύνορα ότι πρέπει να υπάρχουν για τους πρόσφυγες, ενώ το 81% τότε έλεγε ότι οι πρόσφυγες δεν πρέπει να μείνουν σε κάμπ, αλλά σε διαμερίσματα. Το 81%. Τι έχει συμβεί σήμερα? Σήμερα, αυτή τη στιγμή, με πρόσφατες έρευνες της ίδιας εταιρείας, υπάρχει ένας διχασμός στον κόσμο. Το 47% δεν θεωρούν τους πρόσφυγες απειλή.
Το 44% όμως τους θεωρούν απειλή. Πώς έχει υπάρξει αυτή η μεταστροφή, πώς, μα βεβαίως για τους λόγους που εξήγησε ο κύριος Τσιάκαλος προηγουμένως. Διότι ο κύριος Μουζάλας και τα ΜΜΕ προσπάθησαν νυχθημερών να συκοφαντήσουν τους πρόσφυγες, να συκοφαντήσουν τους αλληλέγγυους, να αποκρύψουν τους λόγους που οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από εκεί και που είναι υποχρέωσή μας και ως Ελλάδα και ως Ευρώπη που συμμετέχει σε χίλια μίλια όσα γίνονται εκεί, να τους φιλοξενήσουμε. Διότι ο κ. Μουζάλας βγήκε και είπε ότι υπάρχει τζιχαντισμός στα προσφυγικά κάμπα. Ο κ. Μουζάλας βγήκε και είπε ότι υπάρχει εγκληματικότητα στα προσφυγικά κάμπα. Και ο Γιώργος Τσιάκαλος εξήγησε και η ΡΟΗ Διότι εξήγησε τις συνθήκες που επικρατούν στα προσφυγικά κάμπα που είναι ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης. Ο κ. Μουζάλας έκανε μια ολόκληρη εκστρατεία λάθος μαζί με τα ΜΜΕ ενάντια στις οργανώσεις και στα κινήματα αλληλεγγύης. Και ζήτησε και συγγνώμη από τον κύριο Δέβια που είχε πει κακά λόγια ο ΣΥΡΙΖΑ κάποτε για την Αμαγδαλέζα. Έτσι λοιπόν είναι ακόμα μαχητό. Είναι ακόμα μαχητό. Και φαίνεται ότι οι αντιστάσεις του κόσμου είναι πολύ σοβαρές. Γιατί στο 47% δεν θεωρούμε τους πρόσφυγες απειλή. Όμως πρέπει να έχουμε επίγνωση του τι χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε. Και το τι χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε δεν είναι μια κακή Ευρώπη και μια καλή ελληνική κυβέρνηση που η κακομοίρα προσπαθεί αλλά δεν την αφήνουν. Είναι μια συνδυασμένη, συντονισμένη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ευρώπης επιχείρηση αποτροπής και που συνοδεύεται και με ιδεολογικό μπαράζ. Και γι' αυτό ανεβαίνουν οι ακροδεξιοί και οι φασίστες όπου ανεβαίνουν. Για να γίνει αυτό, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την επίθεση, χρειάζεται καταρχήν διεθνής αλληλεγγύη και διεθνής αντίσταση. Δεν γίνεται να γίνει αυτό το πράγμα στην Ελλάδα μόνο. Δεν γίνεται να γίνει μέσα από τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως όλοι έχουμε καταλάβει. Δεν είναι αυτός ο διεθνής τρόπος. Είναι ο τρόπος της διεθνούς αντίστασης. Και γι' αυτό και χτες και σήμερα παρελάβουν από εδώ, από την 11η Αντιρατσιστική Γιορτή, οι διεθνείς προσκεκλημένοι για να μας θυμίσουν ότι δεν είναι ένα ειδικό καθήκον που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά είναι ένα διεθνές καθήκον που το κάνουμε παντού. Και μόνο αν το κάνουμε και επιτυχημένα παντού, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Και υπάρχει κίνημα αλληλεγγύης και αντίστασης και εδώ στην Ελλάδα. Σημαντικό. Ακόμα. Δεν μας έχουν κάμψει, δεν έχει περάσει ο στρωτήρας. Θα θυμίσω τις 18 Μάρτη και τις πολλές χιλιάδες ανθρώπους που βγήκαν στον δρόμο στις 18 Μάρτη. Την Παγκόσμια Μέρα Κατά του Ρατσισμού ήταν 21 και εκεί έγιναν πανελλαδικά πολλές διαδηλώσεις. Θα θυμίσω τις πρόσφατες πορείες που έγιναν για τα 4 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Κουφίσα. Που είχαν πάρα πολύ κόσμο. Όχι όσο χρειάζεται όμως. Ούτε οι 18 Μάρτη. Χρειαζόμαστε πολύ παραπάνω. Και για να μπορέσουμε τα παραπάνω, χρειάζονται δύο πράγματα κατά τη γνώμη μας. Το πρώτο είναι ένας ενωτικός και ταυτόχρονα όμως ριζοσπαστικός τρόπος αντιμετώπισης των πραγμάτων. Που δεν μπορεί να κρύβουμε κάτω από το χαλί πράγματα, δεν μπορεί να συμφιλειωνόμαστε με αυτούς που ασκούν ρατσιστικές πολιτικές. Και γι' αυτό χρειάζεται και καθαρές απαντήσεις. Και καθαρές απαντήσεις σημαίνει πρώτον ότι δεν μπορεί να έχουμε αλληλεγγύη υπό όρους. Μπορεί να έχουμε επιχείρημα για τους πρόσφυγες και να ξεχνάμε τους μετανάστες. Μπορεί να έχουμε για τους Σύριους και να ξεχνάμε τους Αφγανούς, που θεωρούνται πλέον και αυτοί μετανάστες, γιατί είναι ασφαλές το Αφγανιστάν. Δεν μπορεί να έχουμε για τους 300 δικούς μας στο τάδε χώρο αλληλεγγύης, αλλά πρέπει να βλέπουμε τους 65.000 που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα στα κάμπ. Και που περνάνε πάρα πολύ άσχημα. Το δεύτερο που νομίζω ότι χρειάζεται είναι ότι πρέπει να είμαστε σαφείς και να το κάνουμε σαφές προς τα έξω ότι δεν είναι καλή η πολιτική της Ελλάδας επειδή ενίοτε βγαίνει κάποιο κυβερνητικό στέλεχος και λέει ότι είμαστε αλληλέγγυα χώρα και εδώ ο κόσμος μας έχει βοηθήσει. Διότι είναι υπεύθυνοι για όλα αυτά τα εγκλήματα που περιγράφηκαν προηγουμένως. Μια τρίτη προϋπόθεση, νομίζω στοιχειώδης, είναι να είμαστε καθαροί ότι δεν μπορεί, πλέον νομίζω είναι αποδεδειγμένο,
να έχεις φιλοπροσφυγική πολιτική, που σημαίνει αντιέ, και μνημόνια μαζί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν γίνεται γιατί άμα έχεις υπογράψει τα μνημόνια, έχεις μπει στον τορβά της πολιτικής της Κομισιόν, είναι απολύτως αδύνατο να κάνεις μια άλλη πολιτική στο προσφυγικό από αυτή που λέει η Κομισιόν. Και επίσης δεν γίνεται, διότι θα πρέπει να δικαιολογήσεις και στον κόσμο σου εδώ που υποφέρει από τα μνημόνια, ότι υπάρχουν και κάποιες ανυπέρβλητες δυσκολίες. Και οι δυσκολίες σαν του προσφυγικού είναι προβλήματα, σοβαρά και τρομερά, φοβερά και τρομερά, τα οποία πρέπει να, να κάνουμε και λίγο κράτη, να έχουμε και λίγο υπομονή, να πεινάσουμε και λίγο παραπάνω, γιατί πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και αυτά. Ένα άλλο ζήτημα είναι να μην τσιμπάμε στον ισλαμοφοβικό ρατσισμό των ΜΜΕ και των βασικών mainstream κομμάτων, που έφτασε μέχρι και ο κύριος Μουζάλας να συγκοντάρει. Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση του Ολλάντη, τώρα η κυβέρνηση του Μακρόν, που είναι με τους νόμους έκτακτης ανάγκης. Βέβαια, εδώ δεν έχουμε ακόμα τουλάχιστον νόμους έκτακτης ανάγκης. Δεν έχει συμβεί και κάποια επίθεση, ευτυχώς εδώ στην Ελλάδα, αντίστοιχη έτσι, με αυτές χώρες. Αλλά υπάρχει η ισλαμοφοβία σε πάρα πολύ σημαντικό τμήμα των ΜΜΕ, εκτός από την ακροδεξιά, και στα mainstream πολιτικά κόμματα. Δεν μπορεί να υιοθετούμε επιχειρήματα όπως ότι οι μουσουλμάνοι να τους ταυτίζουμε συλλήφθη με τον τζιχαντισμό, ας πούμε, για παράδειγμα. Να τους θεωρούμε ιονή τζιχαντιστική απειλή, ας πούμε, γιατί από εκεί θα προκύψει κάποτε κάτι. Επίσης, δεν μπορεί να υιοθετούμε επιχειρήματα που προσφέρουν έδαφος στο οπουδήποτε αλλού εκτός από εδώ. Όπως για παράδειγμα να καταγραφούν οι πρόσφυγες στην Τουρκία και από εκεί να πηγαίνουν στις χώρες που θέλουν. Την Τουρκία, ποια Τουρκία, αυτή που περιγράφει. Επίσης, ένα πρώτο τελευταίο, νομίζω ότι χρειάζεται να είμαστε καθαροί σε όλα τα αιτήματα ότι δεν κάνουμε ούτε βήμα πίσω από τα ανοιχτά σύνορα και τα ίδια ίσα δικαιώματα, ούτε βήμα πίσω. Για τους ανθρώπους αυτούς να σταματήσουν οι φυλακίσεις, οι απελάσεις, οι πνιγμοί, να δοθεί άσυλο για τις χώρες που επιθυμούν οι άνθρωποι και τα παιδιά τους να πηγαίνουν για όσο είναι εδώ στα πρωινά σχολεία κανονικά, όπως και όλα τα άλλα τα παιδάκια. Όλα αυτά τα αιτήματα που έχουμε ως κίνημα αλληλεγγύης και αντίστασης, να μην κάνουμε βήμα πίσω. Και βέβαια, τελευταίο, νομίζω ότι η καθαρή υπεράσπιση των δικαιωμάτων προσφύγων και των μεταναστών είναι και προϋπόθεση για να υπάρχει αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της λιτότητας και αποτελεσματικότερος αγώνας ενάντια στη λιτότητα, για να σταματήσουν και οι πολιτικές λιτότητας και των μνημονίων. Γιατί πρώτον, χρειάζεται να μην υπάρχει αποπροσανατολισμός του κόσμου από τα πραγματικά του προβλήματα, γιατί αυτός είναι ο στόχος. Γιατί δεύτερον, ένας τέτοιο είδος αποπροσανατολισμός αφαιρεί δυνάμεις από το κοινό αγώνα. Σήμερα το 10% της εργατικής τάξης στην Ελλάδα είναι μετανάστες και πρόσφυγες πλέον. Γιατί τρίτον, δίνει πόντους στους φασίστες και στην ακροδεξιά. Άμα δεν αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά αυτό το ζήτημα. Εγώ θα πω το εξής μόνο νούμερο, που είναι ανατυχιαστικό. Υπάρχουν 5.000 νεκροί το 16, πνιγμένοι ανάμεσα στη Λιβύη και στη Σικελία. 5.000. Αυτές είναι οι επίσημες καταγραφές. Γιατί, για να σταλεί αποτελεσματικά το μήνυμα που έλεγε ο κ. Μιχάλης, το μήνυμα της απόθεσης, ότι δεν είναι ευπρόσδεκτοι εδώ, δεν μπορούμε να τους έχουμε εδώ, δεν αντέχουμε να τους έχουμε εδώ και άρα πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το μήνυμα που πρέπει να σταλεί. Το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε εδώ και σήμερα και στους δρόμους τις επόμενες μέρες είναι ότι δεν έχουμε ξεχάσει τα 5 εκατομμύρια που βοηθήσαμε πράγματα τους πρόσφυγες, δεν έχουμε ξεχάσει, ούτε έχουμε κάνει πίσω από τους λόγους που μας οδήγησαν να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί ότι δεν έχουμε βάλει νερό στο κρασί μας θεωρώντας ότι δεν μπορούμε
να υποδεχθούμε ανθρώπινα σήμερα 65.000 και 100 και 200 αν χρειαστεί. Και ότι το πρόβλημα δεν είναι οι 200. Το πρόβλημα είναι τα νοσοκομεία μας που είναι στο μαύρο και στο χάλι. Το πρόβλημα είναι το σχολείο μας που είναι για όλα τα παιδιά στο μαύρο και στο χάλι. Το πρόβλημα είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες που περικόπτονται ακόμα και τα αναπηρικά επιδόματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε είναι μαζί. Και γι' αυτό το σύνθημα της φετινής γιορτής μας είναι μαζί, ζούμε, αντιστεκόμαστε, διεκδικούμε.